Κύριε Δανά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Θέλαμε λίγο να μιλήσετε μαζί μας, γιατί χθες είχατε αυτή τη συνάντηση με τον κύριο Βασιλιάδη. Ήταν το πρώτο γκρουπ ομάδων που συναντήθηκε μαζί του. Από τις 12 ομάδες, για να σας βοηθήσω, από τις 12 ομάδες, είχαμε χθες οι 6 ραντεβού με τον κύριο Βασιλιάδη, παρόντος και του Προέδρου της ΕΠΟ. Τι γίνεται τώρα, τι σας μεταφέρθηκε και τι σας ζητήθηκε από εσάς? Μας ζητήθηκε από τον, βέβαια μέσω του κύριου Βασιλιάδη και από τον Πρόεδρο της ΕΠΟ, να υπογράψουμε, ας το πούμε έτσι, όλες οι ομάδες, ότι θα υπάρχει ένα πιο αυστηροποιημένο πλάνο τιμωριών, αν το θέλετε έτσι, το οποίο αυτή τη στιγμή, άμα το αποδεχτούμε, πολύ πιο αυστηρό όμως, έτσι, ναι, από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Να σας καταλάβετε ότι και στο σημείο που μία ομάδα, οι φίλοι αθλήτης, μπουν δύο φορές μέσα και με ξύλο κτλ. Θα υπάρχει αυτόματος υποβιβασμός στην άλλη κατηγορία. Αστυνόμευση των ομάδων μας στο γήπεδό μας από εμάς, εντός αγωνιστικού χώρου, και κάποια άλλα πράγματα, θέμα τέτοια πάντως τιμωριών. Ναι, να σας ρωτήσω όμως κάτι, κύριε Δάρα. Εδώ τώρα πάλι είναι λίγο σχετικά τα πράγματα, γιατί πολλές φορές έχοντας αυτά τα νομικά παραθυράκια, μπορεί να μπουν κάποιοι φιλαθλοί μέσα ή να μην μπουν ή να είναι στον παρακείμενο χώρο και να θεωρηθεί ότι έχουν μπει. Είναι λίγο μπερδεμένα εδώ. Όχι, δεν είναι καθόλου. Μιλάμε τώρα. Άμα είναι να εφαρμοστεί κατ' ουσία, να το κάνουμε 100%. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. 100%. Ναι. Κοιτάτε, δεν υπάρχει. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυστηροποίησης ουσιαστικά θα υπογράψουμε των ποινών που ισχύανε, αλλά πολύ πιο αυστηρές, σύν αυτό που σας είπα εγώ τώρα. Ναι. Από εκεί πέρα τώρα. Το να, δηλαδή, για να σας δώσω τώρα να καταλάβετε τι εννοώ. Κατάσταση εντός αγωνιστικού χώρου, ναι, έτσι, με ξύλο και μπουνιές και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλά, ναι, πήγαμε στο τελευταίο, στο ακραίο σενάριο. Απλά εγώ λέω να είναι για όλους οι ίδιες οι καταστάσεις. Να λειτουργούν οι κάμερες παντού. Διότι για να ρίξει μια ομάδα β' εθνική, εννοώ δύο φορές άμα γίνει αυτό το πράγμα, πρέπει να γίνει σενάριο ακραίο. Ναι. Δεν πάει να πει ότι θα πει ένας μέσα ότι θα σε πετάει β' εθνική. Μάλιστα. Αυτό ήθελα. Γι' αυτό πρέπει να το υπογράψουν όλες οι ομάδες, έτσι. Ωραία. Κύριε Δάρα, το πρόβλημα τώρα για το ποδόσφαιρο και για το πρωτάθλημα είναι αν έχουμε αυστηρές ποινές ή η νοοτροπία και η παιδεία των φιλάθλων και του κόσμου και των παραγόντων γενικότερα. Θεωρείτε δηλαδή ότι άμα κάνουμε πιο αυστηρές ποινές θα σταματήσουν τα φαινόμενα βίας? Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ότι μέχρι να αποκτήσουμε παιδεία όλοι, έτσι, βλέπετε που σας μιλάω, ναι, παιδεία όλοι, έτσι, θα αργήσουμε. Λοιπόν, και επειδή στην Ελλάδα ο φόβος φυλάει τα έρμα, να το πω έτσι, από εκεί πέρα, επειδή η παιδεία μας θα αργήσει πάρα πολύ να έρθει, κρίνεται σκόπο πρώτα να έρθει ο φόβος να φοβόμαστε, έτσι, και ναι, μετά να αποκτήσουμε και την παιδεία μας. Ή μήπως η θεωρία ότι είναι... παιδεία, δεν μιλάω μόνο για τους φιλάθλους, ενώ και για όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Και για εμάς παράγοντες. Βέβαια, για εσάς τους παράγοντες πρωτίστως, γιατί νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει το θέμα, δηλαδή το θέμα του παραδείγματος, έτσι, προς τον κόσμο και των φιλάθλων και των νέων παιδιών και οτιδήποτε. Αν σας βλέπουν να αγκαλιάζεστε και την άλλη μέρα να μαλώνετε. Είδατε, σας είπα, έτσι, και εμάς τους παράγοντες. Έτσι. Όταν λέω εμάς τους παράγοντες, έτσι, γι' αυτό έβαλα και τον εαυτό μου μέσα, παρότι μια δουλειά μου είναι τελείως διαφορετική. Καλά, εσείς ξεχωρίζετε κακά τα ψέματα. Αλλά από εκεί και πέρα, έτσι, και η ενασχόλησή μου και του καθενός παράγοντα που είναι σε μια ΠΑΕ, πρέπει και εμείς να έχουμε την ανάλογη παιδεία. Έτσι είναι. Τώρα, με τα θέματα έτσι όπως είναι σε εξέλιξη, όπως για παράδειγμα η κατάσταση που υπάρχει τώρα με τον ΠΑΟΚ, πόσο σας προβληματίζει από τη στιγμή που είμαστε σε μια διακοπή του πρωταθλήματος και έρχονται και άλλα προβλήματα για τη Super League, τα οποία θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Αλλά θα ήθελα λίγο να μου πείτε τι γίνεται τώρα με αυτή τη διακοπή, τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Κοιτάτε, ούτως ή άλλως αυτή η διακοπή για την Κυριακή ήταν δεδομένη. Έτσι. Για την άλλη Κυριακή. Ναι. Την άλλη Κυριακή έχουμε εθνική ομάδα, εθνική, πάλι διακοπή. Οπότε λογικά, εκτός αν δεν υπογράψει, μία, δύο, τρεις ομάδες δεν υπογράψουν αυτό το
προτινόμενο καινούριο πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο. Και άμα δεν το υπογράψουν αυτές οι ομάδες, τι γίνεται? Δηλαδή πρέπει να, 100% δεν πρέπει να πάτε. Ομόφωνα. Από εκεί πέρα, από ό,τι είπε ο υπουργός και ο πρόεδρος της ΕΠΟ χτες, ότι πρέπει να το υπογράψουν όλοι. Έτσι. Θα υπογραφεί αυτό, δεν υπάρχει θέμα να μην υπογραφεί. Μην είσαι σίγουρος. Εμείς οι 6 χτες πάντως που είμαστε, το δηλαδή είπαμε ότι θα το υπογράψουμε όλοι. Φαντάζομαι και οι σημερινοί 6 να το υπογράψουν όλοι. Από εκεί πέρα μένουν οι 4 μεγάλοι. Ναι. Λογικά θα το υπογράψουν και οι 4 μεγάλοι. Ναι, γιατί διαφορετικά θα έχουμε την απειλή του Brexit ακόμα πιο ορατή. Θα ξαναρχίσει αμέσως το πρωτάθλημα. Έχοντας γίνει ήδη και τα δικαστήρια και έχοντας ανακοινωθεί ήδη και οι ποινές. Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Είναι θέμα της δικαιοσύνης. Δηλαδή θα μπορούσε αυτή τη στιγμή, εάν σήμερα το υπογράφαμε όλοι, το και έτοιμο, δηλαδή η ΕΠΟ αυτό το πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο, εάν το υπογράφαμε σήμερα, ξεκινάει για την Κυριακή. Άθεα ότι θα γίνει με τις ποινές. Μάλιστα. Αυτό είναι έτοιμο εκάτερο. Τι γίνεται τώρα με... Και ότι αυτή τη στιγμή, ότι έχουμε εμπιστοσύνη στους τακτικούς δικαστές, ναι, που έχει ορίσει πλέον το Υπουργείο Αθλητισμού. Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται με την Νόβα, γιατί ενεργοποιεί, λέει, τη ρήτρα για τη διακοπή του πρωταθλήματος. Υπάρχει και αυτό το... Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο συζητήσαμε σε χθες. Όχι, λέω, ναι, είναι άλλο κομμάτι. Πήγαμε σε άλλο κομμάτι, σας πηγαίνω τώρα. Εκτός ατζέντας. Ενεργοποιεί τώρα, λέει η Νόβα, ότι ενεργοποιεί τη ρήτρα για διακοπή του πρωταθλήματος. Άρα ναι, κάποια χρήματα θα χαθούν. Πάμε στην νέα σεζόν, εκεί που η Νόβα λέει ότι εγώ πάω, μιλάω χωριστά με τον καθένα. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κι εσείς κάποια συμφωνία ήδη με την Νόβα, γιατί αρκετές ομάδες ήδη έχουν δώσει τα χέρια. Και βλέπουμε ότι το οικονομικό κομμάτι το οποίο υπάρχει σε κάθε ομάδα μειώνεται σημαντικά. Και η δυνατή. Για πότε μιλάτε τώρα? Για την επόμενη χρονιά. Για την επόμενη χρονιά πλέον. Ο καθένας, εφόσον θα κάνει κατηδίαν Νόβα με όποιες ομάδες θέλει, έτσι. Από εκεί πέρα, πώς ξέρετε εσείς ότι είναι λιγότερο ή περισσότερο? Δεν κάνει κεντρική διαχείριση. Αν ήταν κεντρική διαχείριση, το καταλαβαίνω. Ναι, αλλά κάποιες ομάδες... Ο καθένας θα πάει μόνος του με λίγα λόγια και ό,τι κερδίσει. Μπορεί να μένουν και δύο και τρεις ομάδες και τέσσερις έξω από την Νόβα. Οπότε μετά, ναι, δύσκολα. Και πέντε και έξι μπορεί να μείνουν. Και έξι. Και οι οποίες ομάδες, αυτές οι ομάδες οι οποίες δεν κλείσουν με την Νόβα, μπορούν να κλείσουν καλύτερο συμβόλαιο με την Κοσμοτέ, με την ΕΡΤ, με οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να μην κλείσουν και κανένα συμβόλαιο όμως. Και έτσι, άμα δεν κλείσουν κάποιο συμβόλαιο, γιατί δεν είναι απίθανο, το βλέπουμε και στο μπάσκετ αυτό, έτσι δεν είναι, Κώστα? Κάποιες ομάδες δεν έχουν ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο. Στο τέλος η ΕΡΤ τους παίρνει όλους ένα πακέτο. Στο τέλος αυτό, αυτό θα γίνει, από ό,τι κατάλαβα χτες που μίλησε ο υπουργός, η ΕΡΤ θα καλύψει κάποιους οι οποίοι θα μείνουν εξέμπαρκοι. Ωραία. Έτσι τους λεγόμενους άστεγους. Έτσι είναι καλά. Έτσι είναι καλά. Μάλιστα. Εσείς, για να κλείσουμε λίγο με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, μιλήσατε καθόλου? Γιατί έχετε μια σχέση, να σας πω τι γίνεται και τα λοιπά? Όχι. Ποια είναι η εκτίμησή σας, πρόεδρε, για όλα αυτά τα γεγονότα τελικά? Πήγαμε σε ένα πρωτάθλημα που θα κρυθεί στα χαρτιά. Κοιτάτε, βέβαια, το αν θα κρυθεί στα χαρτιά ή όχι είναι τελείως διαφορετικό από τη ζημιά, να το πω έτσι. Τη μεγαλύτερη ζημιά. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το φετινό πρωτάθλημα, και το ξέρετε πολύ καλά όλος ο κόσμος, θα το έχουμε ξεχάσει όλοι όπως έγινε. Έτσι, ενώ θα μπορούσαμε, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Ήταν καλό, ναι. Έτσι, να λέγαμε ότι ήταν η καλύτερη χρονιά. Μιλάω σωστά? Έτσι, έτσι, ναι, έτσι είναι. Μπράβο. Από πλευρά συναγωνισμού τουλάχιστον και ενδιαφέροντος. Μπράβο. Εκείνο το οποίο λοιπόν από τη φετινή χρονιά θα μας μείνει, θα μας μείνουν όλα αυτά τα γεγονότα και όλες οι δικαστικές αίθουσες οι οποίες προέρχονται. Τίποτα άλλο δεν θα μείνει. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Αυτό είναι το κακό. Χάσαμε λοιπόν το δάσος, χάσαμε την ουσία του ποδοσφαίρου. Έτσι, μπράβο. Φέτος έγινε τόσο κακό στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τόσο κακό στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που το ποιος θα βγει πρωταθλητής, είτε μέσω χαρτιών είτε μέσω αποδόσεως, είναι το λιγότερο, ίσονος σημασίας. Έχει γίνει τόσο κακό στο ελληνικό ποδόσφαιρο και είδατε ότι τώρα τελευταία, ότι όλα τα γεγονότα, και δεν κρίνω εγώ ποια γεγονότα, σε 5 λεπτά προβάλλονται στο εξωτερικό. Παντού, ναι, παντού πραγματικά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ που μας μιλήσατε, είναι, πρόεδρε. Αυτή είναι η ζημιά. Έτσι, ναι, έτσι, έτσι. Γίναμε ρεζίλοι διεθνώς με λίγα λόγια. Ακριβώς. Αρένα 89,4.